ήταν το θέμα, ένα από τα θέματα και είναι αυτών των εκλογών. Και με αυτό θα κλείσω, κυρίε και κύριοι, με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολύ καλά το χώρο, τον κύριο Κώστα Μιγδάλη, σύμβουλο στην Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας. Καλημέρα σας, κύριε Μιγδάλη. Χαίρετε, κύριε Πορτοσέλτε. Πώς είναι τα πράγματα στο Άγιον Όρος? Έχουμε ηρεμία? Έχουμε ηρεμία. Κοιτάξτε, εκεί τα εκλογικά κέντρα? Ναι. Κοιτάξτε λίγο, έχουν προκύψει διάφοροι γεροντάδες οι οποίοι δεν ξέρω πως την έχουν δει. Ξαφνικά, πέραν του ότι εδώ και μερικές δεκαετίες κουνούν το δάχτυλο απέναντι στην κοινωνία ως κριτές της οικουμένης, λοιπόν τώρα την έχουν δει ότι μπορούν να παρακινήσουν κάποιους ευσεβείς και φιλόθεους για να εκφραστούν μέσα στο κοινοβούλιο. Όμως το κρούν ανοιχτές στήρες. Συμπληρώνει 30 χρόνια η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας. Φέτος έχουμε την επαιτειακή συνέλευση. 30 χρόνια όπου το Κοινοβούλιο της Ελλάδος είπε προς τους λαούς, τους ας το πούμε σε εισαγωγικά Ορθόδοξους που κινούνται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Παράδοση, ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε να κάνουμε κάτι μαζί ώστε οι αρχές και οι αξίες της Ορθοδοξίας να ενταχθούν μέσα στον πολιτικό λόγο των χωρών μας. 30 χρόνια λοιπόν την είχε, την πρώτη προσπάθεια έγινε προσχωρεμένο τον Θανάση τον Τζαλδάρη και τον Μητσοτάκη, συνέχισε το 1994 με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου και τον Απόστολο τον Κακλαμάλη. Στην πρώτη σας λέω τώρα ποιοι ήταν. Σας τα λέω, ο σχωρεμένος ο Λεντάκης, ο σχωρεμένος ο Κύρκος, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Παπαθεμελής, ο Γιωργακόπουλος, ο Ξαρχάς από τη Νέα Δημοκρατία, ο Χωραχάης, ο Παπαδόπουλος, ο Αλέκος. Αυτοί όλοι λοιπόν και στη συνέχεια ένας κόσμος ολόκληρος, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ουδέποτε σταμάτησε αυτή η προσπάθεια 30 χρόνια με βροχή και με ζέστη, με Νέα Δημοκρατία, με Πασόκ, με ΣΥΡΙΖΑ, σεμνά και ταπεινά και χωρίς πολλά φρουφρού και αρώματα, όπως ταιριάζει στο κοινοβουλευτικό αλλά και στο ορθόδοξο ήθος, δίνει μια μαρτυρία ακριβώς αυτού του πράγματος. Τότε μάλιστα είχε έρθει και η κυρία Φόντερ Λάιν, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατόπιν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θυμίζω ότι ήταν η εποχή του Ζακ Ντελόρ, όπου ο πιστός καθολικός τον Ντελόρ βοήθησε την προσπάθεια με πολύ μεγάλη ζέση. Και θυμίζω και κάτι ακόμη, μάλλον πληροφορώ κάτι ακόμα, ότι εμείς στις 29 του μηνός το θέμα της επαιτειακής γενικής συνέλευσης είναι γιατί οι χριστιανικές αξίες στο κείμενο για το μέλλον της Ευρώπης δεν καταγράφονται. Μία προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Μιχαηλίδη ως γραμματέα και συνεχίζεται με τη Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Χαρακόπουλο ως γραμματέα. Δηλαδή το να καταγραφούν οι ορθόδοξες αξίες των λαών της Ευρώπης μέσα στο κείμενο για το μέλλον της Ευρώπης. Ως εκ τούτου λοιπόν, τώρα το ξαφνικά να προκύπτουν σχήματα τα οποία λέμε περί Ορθοδοξίας, νομίζω ότι τουλάχιστον είναι ατυχή και δεν ξέρω πώς να το πω από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Τα περιγράψατε με μια σαφήνεια, κύριε Μιγδάλη, αλλά πώς θα το πω, μακάρι όλα αυτά δεδομένα να έμπαιναν και από τα κόμματα ως συζήτηση. Δεν προλαβαίνουν. Προφανώς δεν προλαβαίνουν και δεν ξέρω και σε... Ναι, και πόσο το ήθελα. Τα κόμματα διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις, πολύπλοκες, νέες τεχνολογίες, η διαχείριση των πληροφοριών. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά για να ενταχθούν αυτά μέσα στα κόμματα. Είναι η καιρή ανάστατη, είναι η καιρή δύσκολη, πρέπει να περάσει κάποιος χρόνος, να λειτουργήσουν νέες, να παραχθούν νέες ιδέες, να συμπλέψουν με τις νέες τεχνολογίες. Έχουμε δρόμο να κάνουμε. Αλλά τώρα ξαφνικά να βγαίνουμε και να λέμε
ότι εμείς είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και οι άλλοι, ξέρω εγώ, δεν είναι εντάξει μέχρι ενός σημείου. Αυτά δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιγδάλη. Καλημέρα σας. Αλλά δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε όμως ότι ένα κομμάτι, μειοψηφικό βέβαια της κοινωνίας, αλλά ένα κομμάτι μέσα υπάρχει έτσι που ψάχνεται και δεν ικανοποιείται από αυτά που έχει και αναζητεί κάτι άλλο. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε μετεκλογικά πάντως. Απολύτως έτσι είναι και έχει ανάγκη συζήτηση, βεβαιότατα. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Καλημέρα σας. Γεια και χαρά σας.